Πρώτο σταθμό τη προεδρική περιοδία στο στρατόπεδο τη Ελβίκ στη Μαλούντα. Ο Δημήτρη Χριστόφια έστειλε σαφή μηνύματα προ την Άγκυρα. Αν δηλαδή η Τουρκία με λίγα λόγια δεν κατανοήσει ότι η πολιτική των δανειοφόρων δεν αλλάξει, θα έχουμε συνέπειες οι οποίες σίγουρα δεν θα είναι καλές για ολόκληρη την περιοχή. Ταυτόχρονα θυμήθηκε τις μέρες του 1974 όντας τραυματιοφορέας που βρέθηκε στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκοσίας. Είναι μάρτυρας του αξεπέραστου ηρωισμού του παιδιού της Ελβίκ. Επόμενο σταθμό στο στρατόπεδο Σότου Χατζηπροκοπίου στο Τσέρι. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος Χριστόφιας τόνισε την ανάγκη για ενότητα, γιατί απέναντί μας έχουμε έναν αντίπαλο πολύ οργανωμένο. Έχουμε λύσει τα όπλα μας. Το όπλο μας είναι το ψυχικό μας θέμα. Είναι το δίκαιο του αγώνα που διεξάγουμε. Και πρέπει να κερδίσουμε το μέλλον μας και το πρόβλημα μας, τον πατριώτη μας. Τελευταίο σταθμό στο φυλάκιο 201 του 211 τάγματος πεζικού. Κάνες πεζικού Σταύρου Χριστόφορος, πεζικιοφόρος. Ο πρόεδρος Χριστόφιας τόνισε ότι πρέπει να καταπολεμηθεί και εντός της ελληνοκυπριακής πλευράς ο εθνικισμός. Οι κραυγές για καθαρές λύσεις οδηγούν στην εμπέδωση και στην εδραίωση της οικοδόμησης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε τέλος πλήρη στήριξη στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς.